Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η οργή των νησιωτών για την υποστελέχωση που υπάρχουν στα νοσοκομεία και γενικά στις δομές υγείας. Να μην ξεχνάμε ότι πριν το Πάσχα και πριν την έναρξη τουριστικής περίοδου, πρωτοσέλιδο φιλοκυβερνητικής εφημερίδας ανέφερε το πρόβλημα της έλλειψης των γιατρών στα νησιά εν ώψη έναρξης τουριστικής περίοδου με μικρά γράμματα. Άρα, η αδιαφορία του κράτους και σε αυτό το τομέα είναι επιλεκτική. Μας ενδιαφέρει η εικόνα προς τα έξω, όχι πραγματικά η υγεία των ανθρώπων των νησιών μας. Η Λαϊκή Συσπήρωση Βορείου Αιγαίου στηρίζει και χαιρετίζει τη σημερινή δυναμική κινητοποίηση εκπροσώπων από όλα τα νησιά του Αιγαίου για την κατάσταση της υγείας στα νησιά μας. Η κατάσταση και ο τομέας της υγείας έχει φτάσει στο εκεί που δεν πάει άλλο. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, σοβαρές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, σοβαρές ελλείψεις σε κοινωνική μέριμνα για τις πρώτες ανάγκες προκειμένου οι νησιώτες μας να έχουν καλύτερη πρόσβαση στους τομείς της υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν φτάσει στο Θεό. Το ίδιο και τα αεροπορικά. Υπάρχουν ελλείψεις σε ΕΚΑΒ, ελλείψεις σε στελεχικό δυναμικό του ΕΚΑΒ. Όλα αυτά δυναμητίζουν το κλίμα και έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση τους νησιώτες μας. Η ζωή και η υγεία δεν θα πρέπει να μετριέται με ποσοστά ανάπτυξης. Οι νησιώτες μας έχουν δικαίωμα στη δωρεάν, σε αυτό το συνταγματικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, τη δωρεάν δημόσια υγεία. Η Λαϊκή Συσπήρωση στηρίζει τους αγώνες των νησιωτών και θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα τους.